Αν ξεκινάτε τώρα ένα κανάλι στο YouTube ή αν έχετε ήδη ένα κανάλι στο YouTube καιρό, αλλά δυσκολεύεστε να αναπτύξετε το κοινό σας, το περιεχόμενό σας κτλ, θέλω να σας πω ότι είστε στο κατάλληλο live. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη Χριστίνα Ντουκουζιάννη από το Make Video Greece, που είναι ίσως η πιο κατάλληλη σε όλη την Ελλάδα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο πώς να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε βίντεο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έκανα λογαριασμό στο YouTube προσωπικά εγώ το 2006. Ήταν στο Σεπτέμβριο του 2006, που ήταν περίπου ένα ή δύο μήνες πριν η Google αγοράσει το YouTube. Και στα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 11 χρόνια, ανέβασα γύρω στα 10-15 βίντεο και είχα φτάσει στους 197 subscribers. Το Σεπτέμβριο του 2017, λοιπόν, αποφάσισα να δεσμευτώ στο YouTube, να ξεκινήσω αποφασιστικά και να κάνω βίντεο σε εβδομαδιαία βάση. Δεν έχω σημειώσει τρελή ανάπτυξη. Έχω φτάσει περίπου στους 6.000 εγγεγραμμένους. Αλλά αυτό που μου κάνει έτσι μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι πλέον κάθε μήνα προστίθονται γύρω στους 150 με 200 subscribers όσους είχα πάρει τα πρώτα 11 χρόνια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν ξεκινήσω τέλος πάντων το YouTube, γνώριζα και τη δύναμη που έχουν τα βίντεο στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, μιας δραστηριότητας, αλλά δίσταζα. Δίσταζα να ξεκινήσω, δίσταζα να εκτεθώ, δίσταζα να δω τον εαυτό μου σε κάμερα και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε λοιπόν με τη σημερινή μου καλεσμένη. Πώς ξεκινάμε με το YouTube, πώς ξεκινάω να κάνω τα πρώτα μου βήματα με τα βίντεο. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω σε ένα ακόμα live, σε μια ακόμα συζήτηση με ένα πολύ ενδιαφέρον άτομο. Χαίρομαι που είστε εδώ. Γράψτε μου ένα OK απλώς ότι με ακούτε κανονικά στο Instagram. Σε λίγο θα συνδεθεί και η καλεσμένη μου. Η σημερινή μου καλεσμένη, Χριστίνα, αν με ακούς, κάνει μου έτοιμα στο Instagram. Λοιπόν, η σημερινή μου καλεσμένη είναι δημιουργός, όπως σας είπα, του Make Video Greece, που επίσης είναι επιστοποιημένη από το YouTube στη στρατηγική δημιουργίας περιεχομένου. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Bath στην Αγγλία. Στόχος της είναι να βοηθήσει ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικά brands να αναπτύξουν την επιχείρησή τους κάνοντας το δικό τους κανάλι στο YouTube. Το κανάλι της έχει ξεπεράσει τις 54.000 συνδρομητές και μέσα από τα εκπαιδευτικά της σεμινάρια έχει διδάξει σε εκατοντάδες ειδικούς όπως γιατρούς, social media experts, coaches, εκπαιδευτές, πώς να μιλάνε με άνεση στην κάμερα και πώς να δημιουργήσουν στρατηγικά το περιεχόμενό τους για το YouTube προκειμένου να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να μου βοηθήσετε να υποδεχτούμε την κυρία Χριστίνα Ντουκουζιάννη. Χρειάζεται πως είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να συνδεθώ στο Instagram. Τώρα θα το κάνω. Όχι, κάτσε να το κάνω. Για να δούμε. Τέλεια. Γεια σας και στους τέλεια. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ταυτόχρονη μετάδοση, εγώ προσωπικά. Και να σου πω την αλήθεια, πάντα θεωρώ ότι είναι καλύτερο να επικεντρωνόμαστε σε μία πλατφόρμα. Mm. Και ο λόγος είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάμε το θεατή μας στα μάτια και άρα να κοιτάμε στην κάμερα. Οπότε τώρα θα προσπαθώ να συνδεθώ σε δύο κάμερες για να δούμε πώς θα πάει. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αν νιώθετε ότι είστε αποσυνδεδεμένοι από το ένα ή το άλλο μέσο, όταν κοιτάμε σε δύο διαφορετικά μέρη, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σήμερα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, Χριστίνα, καταρχάς, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Καλώς σας βρήκα. Πολλά συγχαρητήρια για όσα έχεις καταφέρει. Έχεις πολύ μεγάλη εξέλιξη στα βίντεό σου. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Τα καινούργια σου τα βίντεο μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρω πόσο πολύ αγάπη ρίχνεις αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ξέρεις και πόση δουλειά, γιατί για να κάνεις ένα βίντεο θέλει πολύ δουλειά. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ένα βίντεο που θα αγαπήσει το κοινό, ένα βίντεο που θα έχει αξία, ναι. Έχει δουλειά. Σωστά, σωστά. Θέλω να ξεκινήσω με το αιώνιο ερώτημα, αν είναι YouTube ή κάπως άλλο. Και ένα βίντεο. Όπως και να το πεις, πώς είχε μια φήμηση που έλεγε, όπως, δεν θέλω να το πω, να το φάω θέλω. Έτσι, αντίστοιχα, δεν έχει σημασία πώς θα το πεις, σημασία έχει να το αξιοποιήσεις, έτσι δεν είναι. Να κάνεις το καλύτερο. Εδώ μου λέει ότι ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο Instagram, το live του χρήστη, τέλος. Ολοκληρώθηκε. Εμένα φαίνεται να παίζει κανονικά, δεν ξέρω τι έγινε. Ακούγεται διπλά ο ήχος, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα παρακαλέσω όσοι είναι στο Instagram για να κλείσουμε από εδώ πέρα, για να κοιτάμε μόνο σε μια κάμερα. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το live, μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Θα το βρείτε
ως Greek Coach, youtube.com/papakigreekcoach και θα δείτε τη συνέχεια της συζήτησής μας εκεί. Οπότε χαιρετώ από το Instagram. Χριστίνα, στο κλείσουμε καλύτερα. Ωραία, έχω βάλει στο story μου και το link του καναλιού σου για όποιον είναι στο δικό μου το κανάλι και αυτή τη στιγμή παρακολουθεί. Μπορεί να μπει και εκεί να δει το link να έρθει να μας ακολουθήσει εδώ στο YouTube. Λοιπόν, από εδώ. Πολύ ωραία. Ωραία, οπότε το κλείνω κι εγώ. Καλά πήγε αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνα, να σου πω έτσι, παρότι για πολλά χρόνια έβγαινα σε webinars, σκέψω ότι κάνω webinars από το 2003. Λοιπόν, έβγαινα σε webinars, σε συνέδρια για πολλά χρόνια ως ομιλητής και εκπαιδευτής. Παρόλα αυτά, δυσκολευόμουν να ξεπεράσω το φόβο και να βγω μπροστά στην κάμερα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Πώς κάποιος ξεκινάει, ξεπερνάει το φόβο για να βγει μπροστά στην κάμερα τελικά? Καταρχήν, θα χρειαστεί να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που φοβόμαστε. Γιατί δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα. Άλλος φοβάται ότι η εμφάνισή του δεν θα αρέσει. Άλλος φοβάται ότι η φωνή του δεν είναι αρκετά καλή. Άλλος φοβάται ότι δεν ξέρει αρκετά πολλά πράγματα και άρα ποιος είμαι εγώ για να βγω εκεί έξω και να μοιραστώ πληροφορία και γνώση. Άρα είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που φοβόμαστε. Κυρίως παρατηρώ από μαθητές μου ότι ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος της κριτικής των άλλων. Okay. Και αυτό είναι κάτι πολύ αναμενόμενο, έχει μετρηθεί μάλιστα και λένε ότι ο φόβος για τη γνώμη των άλλων είναι ίδιος με το φόβο για το θάνατο. Είναι τόσο υψηλός ο βαθμός του φόβου μας για το τι θα να μας αποδεχτούν οι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε ανάγκη να μας αποδεχτούν. Και ανά πάσα στιγμή όταν θέτω τον εαυτό μου σε καταστάσεις που κινδυνεύει η αποδοχή, φοβάμαι, κλείνομαι στο, ξέρεις, στη ζώνη άνεσής μου και δεν ρισκάρω, δεν δοκιμάζω πράγματα. Okay. Πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση? Όπως λέμε, πρώτα έρχεται η δράση και στη συνέχεια έρχεται η αυτοπεποίθηση. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο παραλληλισμός με τον οδηγό αυτοκίνητο, το έχω πει πολλές φορές. Όταν μπαίνεις να οδηγήσεις αυτοκίνητο για πρώτη φορά, δεν είναι δυνατόν να περιμένεις από τον εαυτό σου ότι η οδηγική σου συμπεριφορά θα είναι σαν του Σουμάχερ. Λέω Σουμάχερ γιατί είναι ο μόνος από αυτούς που ξέρω. Προφανώς έχουν βγει και άλλοι πιο καλοί οδηγοί τώρα, αλλά εγώ το Σουμάχερ ξέρω. Άρα. Και όταν ξεκινάω να κάνω βίντεο, αντιλαμβάνομαι ότι βήμα-βήμα συνεχώς θα βελτιώνουμε. Ξεκινάω με κάποια βασικά πράγματα που θα δούμε και μαζί σήμερα, κάποιο βασικό εξοπλισμό, κάποια τεχνική, κάποια μεθοδολογία και πατάω πάνω σε αυτή σταθερά και ξέρω ότι με κάθε νέο μου βίντεο θα γίνομαι όλο και καλύτερη, όλο και καλύτερος. Αυτό είναι κάτι που όλοι το έχουμε περάσει. Όπως κανένας δεν μπήκε στο αυτοκίνητο και ξαφνικά οδηγούσε σφαίρα και υπάρκαρε με το ένα χέρι και το άλλο χέρι έξω από το παράθυρο, έτσι και στο βίντεο, αυτή είναι μια διαδικασία μάθησης και δράσης. Πολύ ωραία. Και όπως ας πούμε με το αυτοκίνητο, π.χ. σαν καινούργιος οδηγός μπορεί να πας να παρκάρεις και να κάνεις 10 ώρες ή να σου σβήσεις το φανάρι και τα λοιπά και να νιώθεις μια ντροπή, αλλά ξέρεις ότι θα πρέπει να περάσω από αυτή τη διαδικασία αν θέλω να κινούμαι με αυτοκίνητο. Κάπως έτσι, γιατί αν θέλω να χρησιμοποιήσω τα βίντεο για να αναπτύξω την επιχείρησή μου, ή τον brand μου, θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία του να ξεπεράσω την τροπή που μπορεί να νιώθω. Ακριβώς, Θοδωρή. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρω το γιατί το κάνω. Δηλαδή, αν έχω καταλάβει ποια θα είναι τα ωφέλη μόλις περάσω από αυτή τη διαδικασία, τότε μπορώ να επιμείνω και να παραμείνω και να μην τα παρατήσω. Okay. Όπως με το αυτοκίνητο, μου δίνει μια πολύ μεγάλη ελευθερία. Πηγαίνω που θέλω, ανά πάσα στιγμή και καταλαβαίνω για ποιο λόγο να περάσω όλη αυτή τη διαδικασία του να παρκάρω 3 ώρες μέχρι να καταφέρω. Έτσι και στο βίντεο είναι σημαντικό να δούμε ως επαγγελματίες ότι πλέον ο κόσμος καταναλώνει κατά συντριπτική πλειοψηφία βίντεο, δεν διαβάζουν blogs, δεν διαβάζουν posts, κοιτάνε να καταναλώνουν, είναι όλη μέρα μέσα σε ένα Instagram, σε ένα TikTok και σε ένα YouTube και κάνουν την κλασική κίνηση του σκρολαρίσματος. Και άρα αν εγώ δεν εμφανίζομαι ποτέ σε αυτές τους τις αναζητήσεις και σε αυτή τους την διαδικασία που περνά το χρόνο τους, ποτέ δεν θα μάθουν για σένα, για μένα, ακόμα και αν είμαστε οι καλύτεροι στο είδος μας. Αν κάποιος άλλος και λιγότερο καλός να είναι, έχει φροντίσει να αναπτύξει περιεχόμενο με βίντεο, δυστυχώς θα συναντάει συνέχεια εκείνον και όχι εμάς. Σωστά. Τέλειο. Okay. Οπότε πρέπει να βρούμε το γιατί μας. Δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε το φόβο, αλλά βοηθάει πολύ το να βρούμε και το γιατί μας, να συνηθούμε με αυτό. Και όταν ξεκινήσεις και αρχίσεις να έχεις αποτελέσματα, δηλαδή αρχίζουν να σου βάζουν τα ωραία τα σχόλια από κάτω, αρχίζουν να σου στέλνουν μηνύματα, αρχίζεις να βλέπεις την επίδραση που έχει αυτό το πράγμα, τότε είναι αυτό σου δίνει. Επιστρέφει η ενέργεια με λίγα λόγια, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια, όχι μόνο να δίνεις, αλλά και να εισπράττεις, για να μπορέσει αυτό να σε ενεργοποιήσει να συνεχίσεις. Τέλεια. Ωραία. Οπότε λοιπόν, καταφέραμε, ξεπεράσαμε το φόβο μας, κάναμε το πρώτο βήμα και πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε να κάνουμε βίντεο.
Πώς θα δομήσω ένα βίντεο, το περιεχόμενο ενός βίντεο. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το δομήσω ώστε να περάσω αποτελεσματικά το μήνυμά μου μέσω του βίντεο. Ωραία. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν ξεκινούν πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν βίντεο και να μιλήσουν για τους εαυτούς τους. Okay. Είμαι ο Θοδωρής, είμαι η Χριστίνα και ξέρω να κάνω αυτό και ξέρω να κάνω εκείνο και έχω σπουδάσει εκεί και έχω αυτά τα πτυχία και κανέναν δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό στα βίντεό μου αυτό που θα κάνω να είναι να απαντώ στα πιο καυτά ερωτήματα που έχει ο κόσμος γύρω από το αντικείμενό μου. Mm-hmm. Έτσι θα κερδίσω εμπιστοσύνη, έτσι θα αυξήσω το κύρος μου ως επαγγελματίας, έτσι θα με ακολουθήσει κάποιος και θα θέλει να δει και τα υπόλοιπα βίντεό μου. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να καταγράψω ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης μου ή ο πιθανός μου πελάτης. Mm-hmm. Και να ξεκινήσω να δημιουργώ περιεχόμενο απαντώντας αυτά τα προβλήματα. Okay. Τέλεια. Και πώς δομώ το βίντεο, το περιεχόμενο του βίντεο πάνω σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται τι βίντεο είναι. Άλλη διαδικασία ακολουθώ αν πρόκειται για ένα βίντεο για το YouTube που είναι 5, 6, 7 λεπτά και άλλη διαδικασία όταν είναι ένα short βίντεο. Τα shorts στο YouTube είναι μέχρι 60 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Εκεί έχω πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα για να πω αυτά που θέλω και βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική ψυχολογία ο θεατής μου. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Mm-hmm. Αυτός που παρακολουθεί shorts ουσιαστικά χαζεύει. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί για να λύσει ένα πρόβλημά του ή να βρει απάντηση σε ένα ερώτημά του. Σε αντίθεση, στα μεγαλύτερες διάρκειες βίντεο στο YouTube, όταν είμαστε επαγγελματίες, μας βρίσκουν μέσα από την αναζήτηση. Ψάχνει mm-hmm. κάποιος δηλαδή πώς να κάνω τη φορολογική μου δήλωση, πώς να αποκτήσω αυτοπεποίθηση, πώς να πετύχω τους στόχους μου. Καλή ώρα για coaches όπως εσύ. Άρα εγώ είναι ήδη έτοιμος λοιπόν ήδη σε ψυχολογία να βρει λύση στο πρόβλημά του. Mm-hmm. Και άρα θα μου αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο αν εγώ καταφέρω να τον πείσω ότι μπορώ να λύσω το πρόβλημά του. Είναι σε ψυχολογία, θέλω να βρω λύση. Ενώ σε αντίθεση στα shorts είναι σε ψυχολογία, πάω να περάσω το χρόνο μου. Mm-hmm. Άρα διαφορετικά δομώ το σενάριό μου στη μία και στην άλλη περίπτωση. Στο μεγάλης διάρκειας βίντεο έχει σημασία από την αρχή να του δώσω να καταλάβει τι θα κερδίσει αν παραμείνει στο βίντεό μου. Okay. Και στις δύο περιπτώσεις το σημαντικό είναι να μην χάνουμε το χρόνο του θεατή μας. Mm-hmm. Δυστυχώς ακόμα πολλοί κόσμο παρατηρώ που ξεκινάει με το «Καλησπέρα σας φίλοι μου, πώς είστε σήμερα, εύχομαι mm-hmm. να είστε όλοι και όλες καλά, σήμερα σκέφτηκα να σας κάνω αυτό το θέμα, το σκεφτόμουν από το πρωί, το είχα γράψει και στο ημερολόγιο μου και λέω ναι, γιατί να...» Και περνάνε τα δευτερόλεπτα. Εγώ με ξέρω ποιο είναι το θέμα. Ο θεατής, γιατί δεν με ξέρει, ούτε με αγαπάει, ούτε τον νοιάζει τι κάνω εγώ το πρωί μου. Τον νοιάζει. Αυτό που μου υποσχέθηκες ότι θα πατήσω στο βίντεό σου για να μάθω πώς να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση, όντως θα μου το δώσεις ή να πάω να δω κάτι άλλο που έχω εκατομμύρια επιλογές πλέον από mm-hmm. βίντεο αυτή τη στιγμή στο YouTube. Yeah. Άρα το νούμερο ένα είναι είτε short είτε long, μπες κατευθείαν στο ψητό, όπως λέω. Okay. Πες μου τι θα κερδίσω. Mm. Στη συνέχεια πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι για να μου αναλύσεις αυτό το θέμα το οποίο μου υποσχέθηκες ότι θα μου αναλύσεις, αλλά όχι περισσότερο χρόνο από αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές παρατηρώ ανθρώπους που επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια και πάμε να σας πω συνολικά, πάμε ξανά να δούμε ποια είναι αυτά τα 5 θέματα που σας είπα πριν, πάμε να τα ξαναδούμε. Και έτσι βλάπτουν το χρόνο παρακολούθησης του καναλιού τους. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο που μετράει το YouTube. Πόσο χρόνο καταφέρνεις να κρατήσεις το θεατή σου μέσα στο βίντεό σου. Okay. Αν καταφέρεις να το κρατήσεις πάνω από 50%, το οποίο ακούγεται εύκολο αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, σε προωθεί το YouTube και σε ακόμα περισσότερους θεατές. Mm. Άρα συμπυκνωμένο, ο λόγος δηλαδή περιεκτικός θα το χαρακτήριζα, όχι πλατιασμοί, ουσιαστικός και λόγος με αξία. Mm. Πραγματικά δηλαδή να δίνω αυτό που υποσχέθηκα στο θεατή μου. Okay. Τέλεια. Αναφέρθηκε σε shorts και σε μεγαλύτερου μήκους, μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο. Θα σου κάνω την ερώτηση τι είναι καλύτερο, αλλά προφανώς είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Πολύ συχνά την ακούω. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά με τα shorts. Ποιο είναι το πολύ καλό? Αφενός ότι
Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολα στην παραγωγή τους. Για κάποιον που ξεκινάει τώρα δηλαδή με το YouTube ή με το βίντεο, είναι πολύ πιο εύκολο να ετοιμάσει ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων από το να ετοιμάσει ένα βίντεο 5, 6, 7, 10 λεπτών. Mm-hmm. Δεύτερο πολύ καλό με τα shorts είναι ότι μπορεί να τα αξιοποιήσει και να τα ανεβάζει τα shorts και στο Instagram σαν Instagram Reels και στο TikTok. Άρα με μια έτσι, προσπάθεια μπορεί να τροφοδοτεί τρεις πλατφόρμες. Mm-hmm. Και αυτό πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι ότι απευθύνεσαι με τα shorts σε ένα κοινό που δεν βλέπει μεγάλης διάρκειας βίντεο και έτσι σε εισάγει, έχεις την ευκαιρία να βγεις μπροστά στα μάτια ανθρώπων που δεν θα σε έβλεπαν διαφορετικά αν δεν είχες κάνει shorts. Mm-hmm. Άρα βοηθά και στην ανάπτυξη του καναλιού σου συνολικά το να κάνεις shorts. Τα θέλουμε λοιπόν τα shorts. Yeah. Τα μεγάλα όμως διάρκειας βίντεο παρατηρούμε ότι είναι αυτά που τελικά κερδίζουν την εμπιστοσύνη του θεατή. Γιατί κακά τα ψέματα, τι να πρωτοπρολάβεις να εξηγήσεις και να δείξεις μέσα σε 30-40 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Ενώ όταν κάνεις ένα βίντεο και εξηγείς αυτό που θες να πεις με σαφήνεια, με λεπτομέρειες, εκεί είναι που κερδίζεις και τη συμπάθεια και τελικά το να σε εμπιστευτεί κάποιος και να σου στείλει και ένα μήνυμα και να σου πει: «Μ' άρεσε αυτό το βίντεο σου. Θα ήθελα να μάθω τι υπηρεσίες προσφέρεις, πώς μπορείς να με βοηθήσεις ατομικά». Mm-hmm. Okay. Ωραία. Άρα η απάντηση είναι ότι μαζί είναι που δίνουν μεγάλη δύναμη. Ο καθένα έχει το δικό του ρόλο δηλαδή. Ναι, ο καθένα έχει το δικό του ρόλο και επίσης τα shorts μπορείς να τα αξιοποιήσεις στο να προωθήσεις μεγαλύτερες διάρκειες βίντεο. Okay. Να πάρεις μικρά κομματάκια όπως έχω δει τι κάνεις και εσύ στο κανάλι σου. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί να του δώσεις μια μπουκίτσα δηλαδή, μια γεύση και από εκεί μπορεί να παρακολουθήσει μετά ολόκληρο το βίντεο. Ναι. Όταν είχα ξεκινήσει να χρησιμοποιώ τα shorts κάπου εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και ανέβαζα νομίζω ένα κάθε μέρα, είτε από άλλα βίντεο που ανέβαζα στο Instagram ή στο TikTok ας πούμε, είτε μέσα από τα μεγάλα μου βίντεο έκοβα πιο μικρά κομμάτια. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα, Χριστίνα, γύρω στους 400 νέους followers στις 28 μέρες που σου εμφανίζει. Δηλαδή αυτό ήταν για δύο μήνες, είχα πάει ξέρω, 1200 followers σε 2-3 μήνες, κάτι τέτοιο. Ήταν απίστευτο. Ναι. Αυτό το φαινόμενο υπήρξε και στο TikTok όταν είχε πρωτοβγεί και τώρα παρατηρούμε ότι πλέον δεν είναι τόσο αυτό το boom που έπαιρνες πολύ εύκολα προβολές και πολύ εύκολα subscribers. Ναι, έχει να κάνει με το ότι είναι ωραία να ξεκινάς κάτι όταν πρωτοδημιουργείται, γιατί παίρνεις και όλη αυτή τη δυναμική του. Ναι. Ξέρω ότι δεν θα βγάλω από αυτό τα shorts μόνο, γι' αυτό έχω το περιεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας. Αλλά είναι ένας καλός τρόπος να φέρεις κόσμο, να γνωρίσεις τη δουλειά σου, να σε γνωρίσεις και μετά να συνδεθεί με διαφορετικό τρόπο μαζί σου. Ωραία. Πρέπει να σου πω, Θοδωρή, ότι είσαι ο πιο βετεράνος στο YouTube που έχω γνωρίσει στην Ελλάδα. Το 2006 είχε δημιουργήσει ήδη κανάλι. Σεπτέμβριο, ναι. Respect. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, το σενάριο τώρα. Επειδή εγώ γενικά δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμάμαι. Δηλαδή, άμα πεις να μάθω μια παράγραφο, μπορώ να διαβάζω δύο μέρες και να μην τη μάθω. Λοιπόν, δυσκολεύομαι σε αυτό το κομμάτι. Στο πώς μιλάμε στην κάμερα, διαβάζουμε σενάριο με teleprompter, το κάνουμε με bullets, δηλαδή όταν γράφουμε, όταν γράφουμε το περιεχόμενο του βίντεο, το γράφουμε λέξη προς λέξη, το γράφουμε με bullets ή όπως μας έρθει εκείνη τη στιγμή, έχουμε ένα θέμα και αρχίζουμε και μιλάμε. Τι προτείνει συνήθως? Ωραία. Έχω μαθητές που μιλάνε σερί χωρίς να έχουν γράψει τίποτα. Okay. Έχω μαθητές που γράφουν επί λέξη το σενάριό τους. Έχω μαθητές που κάνουν bullet points, μαθητές που χρησιμοποιούν teleprompter, μαθητές που κοιτάνε το σενάριο, το λένε παραγραφούλα, παραγραφούλα, ξανακοιτάνε, το ξαναλένε και μετά το κόβουν στο editing ώστε να φαίνεται ένα ομοιόμορφο. Mm. Γι' αυτό και έχω να πω ότι δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση που πρέπει κάποιος να πιεστεί και να ακολουθήσει αυτό που λέμε τώρα εμείς εδώ. Όχι, έτσι θα το κάνεις. Δεν ισχύει αυτό. Προτείνω όμως να πειραματιστείς. Δηλαδή, κατέβασε μια εφαρμογή teleprompter, είναι δωρεάν. Mm-hmm. Ανέβασε εκεί κάποια bullet points και ξεκίνα να βλέπεις πώς σου φαίνεται. Να ξέρεις ότι στην αρχή θα σου είναι άβολο και αγχωτικό το teleprompter, γιατί τρέχει ένα κείμενο μπροστά σου και θέλει και αυτό μια εξάσκηση. Δηλαδή, και αυτοί που βλέπεις στην τηλεόραση που λένε τις ειδήσεις και σου φαίνεται σαν να μην διαβάζουν, έχουν κάνει πολλές ώρες εξάσκηση και συμπληρώθηκαν με την ταχύτητα του teleprompter, άσε που μπορείς και να την βάλεις ανάλογα πόσο θες να τρέχει. Ναι. Άρα, μην περιμένεις ότι από την πρώτη θα σου βγει το teleprompter, αλλά μπορεί να είναι για σένα, δοκίμασέ το. Mm-hmm. Οι περισσότεροι στην αρχή παρατηρώ ότι τους βοηθάει να γράψουν επιλέξει τι έχουν να πούνε, νιώθουν ότι πατάνε, ξέρεις, καλύτερα, νιώθουν μια περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν ξέρω ακριβώς τι θέλω να πω και επειδή ακριβώς δεν είναι δυνατόν
τώρα να αποστηθίζουμε, δεν είμαστε τρίτη ηλικίου, φτάνει. Είναι πολύ πρακτικό, παραγραφούλα, δηλαδή τώρα την εισαγωγή μου θα πω. Τη διαβάζω τι θέλω να πω την εισαγωγή, α ναι αυτό. Κοιτάω στην κάμερα και λέω πάνω κάτω αυτό που έχω γράψει. Σταματάω, πάω στο πρώτο, ξέρω εγώ, θα πω τρεις τρόπους να έχεις αυτοπεποίθηση στην κάμερα. Πάω, διαβάζω πάλι τον πρώτο τρόπο, α, okay, αυτό θα πω. Ξανακοιτάω την κάμερα, το λέω. Και μετά μέσα στο editing κόβω. Okay. Εσύ το κάνεις. Αλλά και πάλι σου λέω, έχω μαθητές που τα λένε με τιμή, οπότε λέω, δεν θέλω ούτε να σε επηρεάσω, ούτε να σου αλλάξω τον τρόπο. Κάνω με τον δικό σου τρόπο. Εσύ πώς το κάνεις, ποιο τρόπο αυτή τη στιγμή. Εγώ το κάνω, έχω σενάριο, ειδικά την εισαγωγή μου πάντα την έχω γραμμένη, γιατί θεωρώ το πιο κρίσιμο κομμάτι ενός βίντεο την εισαγωγή του, τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις, τις φράσεις που θα χρησιμοποιήσεις στην εισαγωγή, θα κριθεί αν θα παραμείνει, δηλαδή τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα το τι θα πεις, κρίνει. 3 δευτερόλεπτα λένε για τα shorts, 7 δευτερόλεπτα για το μεγαλύτερη διάρκεια βίντεο. Okay. Κρίνει αν θα μείνει ο άλλος στο βίντεό μου, άρα δεν θέλω να το αφήσω με τίποτα στην τύχη αυτά τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα. Πάντα είναι πολύ μεθοδικά βαλμένες οι λέξεις. Και μετά, ναι, το κάνω με αυτόν τον τρόπο, κάνω editing. Okay. Και εγώ τα πρώτα χρόνια δούλευα με teleprompter, στο κινητό βέβαια, και μετά που πήρα την κάμερα... Έμεινα, δεν αγόρασα teleprompter κανονικό σε φυσική μορφή και τώρα τα κάνω κομμάτι-κομμάτι, πρόταση-πρόταση, παράγραφο-παράγραφο. Ναι. Και το κόβουμε τόσο πέρα. Ναι. Οπότε πάμε τώρα να δούμε λίγο μερικά πράγματα για τον εξοπλισμό. Ωραία. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα εγώ, το μόνο που είχα ήταν το κινητό μου και το μικρόφωνο αυτό εδώ, το οποίο, για να μην φαίνεται ότι έχω μικρόφωνο, γιατί δεν μου άρεσε αυτό το μικρόφωνο, το είχα βάλει στο πουκάμισό μου εδώ έτσι. Κρεμόταν, ας πούμε, εδώ. Και έκοβα... Να, ορίστε, βλέπεις εδώ. Ναι, και έκοβα το πλάνο από εδώ και πάνω, για να μην φαίνεται ότι το έχω κάνει εδώ, ας πούμε. Τέλειο, okay. Και άσπρο που κάμισε δεν φαινόταν τίποτα. Έτσι. Μετά πήρα ένα μικροφωνάκι των 20 ευρώ με μεγάλο καλώδιο, ξέρω εγώ, για να κάνω τα βίντεο μου και από τότε για πολλά χρόνια είχα αυτό. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, με εκείνο δουλεύω, είμαι αυτό που το έχω από πιο παλιά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που μεταδίδεις, γιατί... Πολλοί κόσμος λέει, α, για να ξεκινήσω να κάνω βίντεο πρέπει να μαζέψω λεφτά. Να πάρω μια καλή κάμερα, να πάρω καλά φώτα, να πάρω καλό μικρόφωνο, όπως είδα ότι έχει εκείνο το κανάλι που ήδη έχει 50.000 subscribers, τέτοιο μικρόφωνο πρέπει να πάρω. Άρα να φτιάξω ένα budget γύρω στο 1,5 χιλιάρικο και μόλις θα φτιάξω, θα πάνε το πάρω τον εξοπλισμό και θα ξεκινήσω. Εγώ έχω πάθει αντίστοιχο θέμα με το σκι. Έβλεπα να κάνουν όλοι σκι και έλεγα, θα πάω να πάρω καλό εξοπλισμό, ωραία φόρμα να είμαι όμορφη στα σκι. Έχω ξοδέψει ένα σωρό λεφτά. Για να διαπιστώσω ότι το σκι δεν μ' αρέσει τελικά. Δεν είναι για μένα. Και έμεινε εξοπλισμό στην ντουλάπα. Άρα με τίποτα δεν είναι έξυπνη ιδέα να ξεκινήσεις με ακριβό εξοπλισμό. Δοκιμάζουμε ό,τι έχουμε ήδη διαθέσιμο. Και να σας πω και την αλήθεια, είναι μια μεγάλη παγίδα αναβλητικότητας αυτό. Ότι να δεν ξεκινά επειδή δεν έχω εξοπλισμό. Ορίστε, Θοδωρής ξεκίνησε με κινητό, εγώ ξεκίνησα με κινητό. Πάρα πολλά κανάλια που αυτή τη στιγμή έχουν εκτοξευτεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξεκίνησαν με κινητό. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα παίρνουμε το κινητό μας τηλέφωνο. Ένα αστείο τρικάκι που όμως δουλεύει πάρα πολύ είναι ότι σκουπίζουμε την κάμερα του κινητού μας. Γιατί με μια δαχτυλιά την οποία θα σκουπίσεις αυξάνει κατά 50% η ποιότητα της εικόνας. Παίρνεις τα ακουστικά όπως είπες του τηλεφώνου σου. Ή και η αλήθεια είναι ότι ένα μικροφωνάκι ψήρα μπορείς να το βρεις με 20-25 ευρώ. Δηλαδή αν κάπου αξίζει να επενδύσεις κάποια λίγα χρήματα είναι να πάρεις ένα μικροφωνάκι ψήρα να το φορέσεις στο πέτο σου. Για τρίποδο, γιατί είναι σημαντικό να μην κρατάμε στο χέρι το βίντεο την ώρα που γυρίζουμε. Ζαλίζεται ο θεατής μας και δεν θέλουμε να τον χάσουμε. Είπαμε, θέλουμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο εύκολο να παραμείνει στο βίντεο μας και να το παρακολουθήσει. Μπορείς να πάρεις μέχρι και χαρτί υγείας. Είχα δείξει σε ένα βίντεο μου, το έχω εδώ. Ότι μπορείς να πάρεις το χαρτί υγείας, να κάνεις δύο αυτάκια, να βάλεις το κινητό έτσι. Έχεις κάνει βάση για το κινητό σου και παίρνεις και βιβλία. Το βάζεις πάνω και να το. Ξεκινάω να τραβάω βίντεο και κάθετα και οριζόντια. Δηλαδή, θέλει να είμαστε λίγο δημιουργικοί και κυρίως να ψάχνουμε στο μυαλό μας τη λύση και όχι το πρόβλημα. Και όχι το εμπόδιο. Ναι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Άρα, λοιπόν, και με το κινητό μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ένα τρυποδάκι, ένα μικρόφωνο. Τώρα, φώτα, background, αυτά. Ωραία, πολύ ωραία. Φώτα, το πιο ωραίο φωτισμό, η αλήθεια είναι το δίνει το φυσικό φως. Δηλαδή, αν έχω τη δυνατότητα να γυρίζω τα βίντεο μου πρωινή ώρα και σταθώ μπροστά στο παράθυρο του σπιτιού μου, έχω το πιο ωραίο φωτισμό για το πρόσωπό μου. Εγγυημένα και δοκιμασμένα. Τώρα, αν δεν μπορούμε και μόνο βράδυ μπορούμε να γυρίσουμε,
Η αλήθεια είναι ότι τα soft boxes, αυτά τα δύο, αν κάνετε μια αναζήτηση soft boxes στο Scrooge και γενικά στην Google θα βρείτε, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος του και δίνει αμέσως ένα πολύ ωραίο φωτισμό. Αυτή τη στιγμή έχω δύο soft boxes και με φωτίζουν. Και τα είχα πάρει λιγότερο από 100 ευρώ και τα δύο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τα έχω αρκετά, τα έχω 6-7 χρόνια, αλλά με εξυπηρετούν πολύ καλά. Ναι. Εσύ με τι φωτισμό είσαι αυτή τη στιγμή? Αυτό θα έλεγα τώρα. Εγώ έχω ένα softbox εδώ και έχω και ένα mini ring light που είχα πάρει τα Jumbo 7-8 ευρώ, ξέρω εγώ, κτλ. Αυτά τα δύο έχω. Και έχω εξαιρετικά. Και πίσω, σαν key light, όπως λέγονται. Εξαιρετικά. Λοιπόν, το softbox αυτό το είχα πάρει μαζί με ακόμα ένα. Ήταν μια συσκευασία που είχε μαζί δύο. Και τα είχα πάρει νομίζω 50 ευρώ από το Amazon. 50-60 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από το Amazon, super. Είχα ξεκινήσει εγώ με αυτό το σκεπτικό ότι δεν θέλω να επενδύσω σε εξοπλισμό, γιατί δεν ξέρω αν τελικά θα μου αρέσει να συνεχίσω να το κάνω. Και μέχρι να φτάσω τους 2.000 subscribers, ήμουνα με το κινητό, το μικροφωνάκι και τα softbox αυτά. Μετά πήρα μια κάμερα, ξέρω, DSLR που έχω και ένα τρυποδάκι που γιατί σπάσει το άλλο. Αυτά δηλαδή, δεν έχω επενδύσει στον εξοπλισμό. Θα σου πω ένα μυστικό. Έχω αγοράσει κάμερα με αποσπόμενο φακό και τελικά το κινητό μου είναι πολύ πιο εύχριστο. Δηλαδή σπάνια τη χρησιμοποιώ. Κινητό. Ναι. Ειδικά τώρα που λέει το Instagram για ότι πρέπει να, ότι προτείνει να κάνεις τα βίντεο μέσα από την εφαρμογή. Βοηθάει δηλαδή αυτό στο δικό του τέλος πάντων κομμάτι. Ναι, γιατί έχει αγχωθεί με το TikTok. Ναι, και θέλει να σου δώσει τα εργαλεία να είσαι στο Instagram. Ξέρεις, όλοι προσπαθούν να μας κερδίσουν την προσοχή όσο γίνεται περισσότερο, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος. Ναι. Το καλύτερο για μένα μέχρι στιγμής, αυτό που θεωρώ καλύτερο, είναι να το γυρίζω εγώ με το κινητό μου και να το ανεβάζω οργανικά σε κάθε πλατφόρμα, ώστε να μην έχει το λογότυπο. Δηλαδή, αν ανεβάσω ένα βίντεο στο TikTok και μετά στο YouTube, δεν θέλω να έχει το λογότυπο του TikTok, γιατί αυτό βλάπτει την απόδοσή του μέσα στο YouTube. Άρα, πιο, εφόσον θέλουμε εμείς να έχουμε παρουσία σε όσο γίνεται περισσότερες πλατφόρμες με την ίδια προσπάθεια, καλό είναι να είναι οργανικά τραβηγμένο από το κινητό μας, όχι από κάποια εφαρμογή δηλαδή δική τους. Επειδή λίγο πριν να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σου κάνω μια έξτρα ερώτηση από αυτό που είχα ετοιμάσει και είναι η εξής. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι έκανε τη διαφορά σε σένα, στο δικό σου κανάλι και είχες τόσο μεγάλη ανάπτυξη? Θεωρώ καταρχήν ότι είναι το πρώτο που ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι ένα, δηλαδή δεν έχει πολλά κανάλια που να ασχολούνται έτσι τόσο στοχευμένα με το πώς να κάνεις βίντεο για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Ένα λοιπόν αυτό έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Δεύτερο, ότι θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα έδωσα πάρα πολύ αξία. Πολλή πληροφορία, πολλή επεξήγηση. Κάποιος μπορούσε να παρακολουθήσει το βίντεο και πραγματικά παίρνω ένα σωρό μηνύματα που μου λένε «Είσαι ο λόγος που ξεκίνησα το κανάλι μου, είσαι ο λόγος που πάτησα στα πόδια μου». Δηλαδή, πήρε αξία ο κόσμος και γι' αυτό το αγάπησε. Okay. Δεν το αγάπησε ούτε γιατί, δηλαδή ούτε μέσω διαφημίσεων προωθήθηκε το κανάλι, ούτε μέσω γνωστών, γιατί πολλά κανάλια παρατηρούμε ότι τυχαίνει, παράδειγμα, να έχει κάποιο γνωστό που έχει ήδη κανάλι, του κάνει ένα λεγόμενο shout-out, όπως λέγονται τα περιβόητα, τα ξέρουν τα πιτσιρίκια, και ξαφνικά αποκτάει πολύ γρήγορα συνδρομητές αυτό το κανάλι, γιατί από κάπου αλλού πηγαίνουν. Αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο αυτό. Γίνεται να αναπτύξουμε ένα κανάλι χωρίς γνωριμίες, χωρίς να έχουμε χρήματα για διαφημίσεις, με το να προσφέρουμε αξία και να δημιουργούμε βίντεο γύρω από δημοφιλή θέματα. Από την αρχή είσαι ανάπτυξη μεγάλη, γρήγορη? Όχι, δεν θα σου έλεγα ότι είχα γρήγορη ανάπτυξη. Κυρίως μέσα στην καραντίνα αυξήθηκαν οι συνδρομητές του καναλιού, που ο κόσμος ήταν εκεί, έψαχναν ξαφνικά πώς να κάνει βίντεο, πώς να συνδεθεί στο Zoom και όλα αυτά. Από εκεί δηλαδή κυρίως και μετά πάρα πολλοί κόσμος αντιλήφθηκε την αξία του βίντεο. Okay. Πιο πριν το κοινό ήταν περισσότερο νέος κόσμος, νεότερα και παιδιά και έτσι, έφηβοι που ψάχνουν να κάνουν gaming κανάλια. Και μετά την καραντίνα ξύπνησε ο κόσμος. Είδε αυτό που συζητούσαμε όλο αυτό το καιρό. Ποια είναι η δύναμη του βίντεο, γιατί να βγει στην κάμερα. Μέχρι τότε το βλέπαν λίγο ψώνιο. Δεν είναι αυτό για μένα. Ξέρεις. Ή πέραν μόνο για να παρακολουθήσουν. Από εδώ και πέρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερη ανάπτυξη γύρω από αυτό στην Ελλάδα. Αρχίζει να εξοικειώνεται ο κόσμος με την ιδέα αυτή. Τώρα αυτή είναι ωραία πάσα για να μιλήσω για το event που κάνατε. Α, ναι. Και που πραγματικά μετάνιωσα που δεν ήρθα. Τέλος πάντων. Θα ήταν πολύ ωραία να πει. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Είχατε κάνει ένα event τώρα τελευταία, έτσι, το οποίο ήταν για τα βίντεο, για το YouTube.
Σωστά. Το Greek Tube Festival ήταν το πρώτο, είναι το πρώτο event που είναι πολύ στοχευμένα σε video content creators, σε ανθρώπους που δημιουργούν περιεχόμενο βίντεο, και δεν εννοώ videographers, εννοώ επαγγελματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν το βίντεο για να προωθούν τις υπηρεσίες τους. Ήταν πραγματικά... Ξεπέρασε τις προσδοκίες, η αγάπη του κόσμου, η ενέργεια του κόσμου, η δίψα για μάθηση, το πόσο ξαφνικά ανοίχτηκαν όλοι και άρχισαν να μιλάνε με τον άλλο, να δημιουργούν σχέσεις. Ήταν πολύ συγκινητικό και όμορφο. Ήρθε και μας μίλησε από το YouTube, από τα επίσημα γραφεία του YouTube από το Λονδίνο. Έκανε ομιλία ένας απεσταλμένος από το YouTube, μας τίμησε με την παρουσία του, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο να το καταφέρεις αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. 12 ομιλίες. Δεν ξέρω, συζητιέται αυτή τη στιγμή ενδεχομένως οι ομιλίες να μπορούν να διατεθούν για αυτούς που το χάσανε. Είναι προς συζήτηση αυτό, θα ανακοινωθεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι το χάσα, αλλά θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τις ομιλίες. Οπότε θα ανακοινωθεί αυτό. Ωραία, ωραία, ωραία. Ξεκινώντας την καριέρα σου στο YouTube, δεν θα πω την καριέρα σου στην επαγγελματική, γιατί προφανώς δεν περιορίζεται σε αυτό. Ας πούμε και το YouTube. Ποιο είναι ένα πράγμα που θα ευχόσουν να γνώριζες ξεκινώντας? Τόσα πολλά, τόσα πολλά. Για το YouTube συγκεκριμένα θέλεις? Πες μου γενικά αυτή την καλύτερη σου. Ναι, για το YouTube. Θα σου πω και εγώ αυτό το δικό μου. Είχα πολύ μεγάλη... αυτή την παγίδα της τελειότητας. Και τελικά η παγίδα της τελειότητας τι είναι? Ουσιαστικά η τελειότητα κρύβει τεράστιο φόβο από πίσω. Όταν λέμε εγώ πρέπει να είναι τέλειο για να βγει αυτό προς τα έξω, από πίσω υπάρχει ένα κοριτσάκι που λέει «Φοβάμαι που με πας, είσαι τρελή». Ναι. Άρα μια φίλη μου λέει «Είσαι τελειομανής σε ανάρρωση». Δηλαδή το γεγονός ότι επιτρέπω να βγω σε βίντεο και με λίγο, ξέρεις, πιο όχι τόσο καλό φωτισμό και όχι τόσο καλό ήχο, για μένα είναι μεγάλο κατόρθωμα, που για κάποιον μπορεί να είναι απαράδεκτο το κάνεις εσύ αυτό. Και λέω, ευχαριστώ τον εαυτό μου που λέω, οκ, δεν θα είναι τέλειο, αλλά παρόλα αυτά με κάθε νέο βίντεο βελτιωνόμαστε. Άρα αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έμαθα, είναι ότι να σταματάει η τελειομανία. Okay. Αυτό είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο. Καταναλώνει πολλή ενέργεια που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε σε καλύτερα πράγματα, σε πιο οικοδομητικά. Δεν ξέρω, εσύ τι θα έλεγες από τη δική σου εμπειρία? Ναι. Τώρα σκέφτομαι για το YouTube συγκεκριμένα. Ίσως να έκανα λίγο πιο ευρύ το περιεχόμενό μου, γιατί ήταν αρκετά εστιασμένο στο δικτυακό marketing, στον κλάδο που ασχολούμαι. Αλλά δεν ξέρω αν θα το άλλαζα αυτό, γιατί αυτό ήταν στο οποίο εξειδικευόμουν, είχα αγάπη, το ήξερα πολύ καλά, ήξερα ότι υπάρχει έλλειψη στο ίντερνετ γι' αυτό. Αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχω πολύ μεγάλη ανάπτυξη, γιατί το περιεχόμενο ήταν πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο. Αλλά δεν με πειράξει, γιατί εξελίχθηκα και μέσα από την εξέλιξή μου το κοινό μου ζήτησε διάφορα πράγματα και άρχισα μετά να κάνω το περιεχόμενο μου λίγο πιο ευρύ. Ξέρεις, πάνω σε αυτό που λες, πάρα πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι η επιτυχία στο YouTube είναι να έχω πάρα πολλούς subscribers. Ναι. Αν είμαι influencer, αν θέλω δηλαδή ουσιαστικά να φτιάξω ένα πολύ μεγάλο κοινό για να μπορώ μετά να πηγαίνω στα brands και να λέω δώστε μου να διαφημίσω το προϊόν σας, γιατί κοιτάξτε πόσο μεγάλο κοινό έχω, είναι ένα άλλο μοντέλο και είναι εντελώς άλλο να είμαι επαγγελματίας, όπως εσύ καλή ώρα, να είσαι coach αυτοπεποίθησης, coach για MLM και να δημιουργείς περιεχόμενο ουσιαστικά για να προσελκύσεις ανθρώπους που ενδιαφέρονται γύρω από αυτό το αντικείμενο. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχω μαθήτρια που είναι coach, αυτή τη στιγμή έχει 380 συνδρομητές στο κανάλι της και ήδη την έχουν βρει μέσα από το κανάλι της 4 καινούργιοι πελάτες. Αυτό για μένα είναι τεράστια επιτυχία. Δηλαδή έτσι μετράμε την επιτυχία ως επαγγελματίες μέσα στο YouTube, όχι από το πόσο συνδρομητές έχεις. Γιατί οι συνδρομητές δεν ισοδυναμούν με χρήματα όταν δεν είσαι influencer. Γιατί τα χρήματα που διαφημίσεις στο YouTube στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, είναι αστεία. Δηλαδή πρέπει να έχεις πάρα πολλές προβολές, να δημιουργείς βίντεο σε χιουμοριστικά, σαρκαστικά, ενημερωτικά, να κεντρίζεις την πόλωση και όλα αυτά που έλκουν πολλές προβολές και έχει νόημα και βγάζεις κάποια αξιόλογα χρήματα στο YouTube. Διαφορετικά, ως επαγγελματίας, αυτό που σε ενδιαφέρει δεν είναι οι subscribers, είναι η ποιότητα του κοινού που προσελκύεις. Να είναι δυνητικά και συνεργάτες σου, πελάτες σου, να μπορείς να έχεις μια σχέση από εκεί, να ξεκινάει και να καταλήγει κάπου. Πολύ ωραία.
Ποια θα λέξεις ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σου μέχρι τώρα και τι έχεις μάθει από αυτήν? Αυτό δεν μου το έχεις πει ότι θα με ρωτήσεις και τώρα πρέπει να σκεφτώ. Πολλές αποτυχία πάλι στο YouTube θέλεις. Γενικά. Ό,τι είναι σαν να μοιραστείς. Πόσες πολλές αποτυχίες. Πού να, τώρα πραγματικά με μπλόκαρες, δεν πρέπει να σκεφτώ. Να σε βοηθήσω λίγο. Για πες. Αν θες ένα βίντεο στο οποίο πίστευες ότι θα πάει πολύ καλά και τελικά πάτωσε, αν μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία, ναι, με βοηθάς πολύ. Τι έμαθες από αυτό? Πολύ ωραία ερώτηση, με βοηθάς πάρα πολύ. Λοιπόν, πραγματικά, έχω φτιάξει βίντεο που έχω βάλει πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ έρευνα από πριν, να ανακαλύψω πώς να το κάνω. Και με τρελό ενθουσιασμό παρουσιάζω το βίντεο για να το εξηγήσω και θα σου πω ποιο είναι αυτό το βίντεο, ένα από αυτά. Είναι το πώς να κάνεις υπογραφή στα email σου, με τη φωτογραφία σου, ένα που για μένα είναι από τα πιο ωραία και χρήσιμα βίντεο του καναλιού. Πώς να βάζεις επαγγελματική υπογραφή στα email σου. Αυτό μου πήρε πάρα πολύ χρόνο και πίστευα ότι θα έχει πάρα πολύ, έτσι, θα προσελκύσει πάρα πολλές προβολές. Καμία σχέση. Ενώ αστεία βίντεο για μένα, που ουσιαστικά δεν δίνουν πραγματική αξία στο θεατή, αλλά είναι κάτι πολύ εύπεπτο, πολύ δεδομένο. Ας πούμε, 5 λάθη να μην κάνεις όταν ξεκινάς με το YouTube. Κάτι πάρα πολύ τετριμένο και εύκολο, πήρε πολύ περισσότερες προβολές. Και αυτό είναι ένα λάθος, ή για παράδειγμα κάτι άλλο θα σου πω. Πάρα πολύ θα μου άρεσε να κάνω reviews βιβλίων. Διαβάζω βιβλίο, μου αρέσουν τα βιβλία και θα ήθελα να μοιραστώ τη γνώση. Ναι. Πατώνουν. Πατώνουν. Δυστυχώς ο κόσμος δεν διαβάζει. Okay. Ναι. Γι' αυτό και το αποφεύγω να κάνω reviews βιβλίων στο κανάλι μου. Και τι έμαθες από αυτή την περίπτωση του βίντεο που περίμενες να πάει καλά και τελικά δεν βγει? Έμαθα ότι ο τρόπος που εγώ σκέφτομαι δεν σημαίνει καθόλου ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σκέφτονται και άλλοι άνθρωποι. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Σημαντικό είναι όταν είσαι δημιουργός περιεχομένου και σε ενδιαφέρει να αναπτύξεις το κανάλι σου, να απευθύνεσαι στο μέσο όρο. Να απευθύνεσαι εκεί που ενδιαφέρεται περισσότερος κόσμος και όχι στα πολύ ψαγμένα. Και αυτό είναι κάτι που παρατηρώ και με τους μαθητές μου. Έχουν την ανάγκη οι άνθρωποι να πούνε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι που δεν υπάρχει ήδη. Ναι. Και τους αποθαρρύνω. Ξέρεις τι, αυτό είναι μία και στις δικές μου τις δυσκολίες, τέλος πάντων, όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή όταν μπαίνω να δω βίντεο, κυρίως μπαίνω για να μάθω κάτι, να πάρω κάτι χρήσιμο και πιστεύω, επειδή μου, ότι αυτό θέλει και ο άλλος από τα δικά μου τα βίντεο. Δηλαδή, δεν θέλω ο άλλος να μπει μέσα και να κάθεται να ακούει μία ώρα πράγματα ανούσια ή να επαναλαμβάνουμε κτλ. Και αυτό είναι και πιο σύντομα και τα podcast μου είναι πολύ σύντομα. Και θέλω να είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία όσο πιο στεγνό γίνεται. Λοιπόν, αλλά έχω δει ότι αυτό τελικά δεν είναι αυτό που τραβάει τόσο πολύ. Θέλει και λίγο το άσχετο. Δηλαδή θα κάνω ένα βίντεο στο TikTok, ας πούμε. Είχα κάνει βίντεο με αξία και κάνω ένα βίντεο που σηκώνομαι από το κρεβάτι και να πάω μέσα στο σαλόνι και δεν δείχνω τίποτα και γράφω μόνο. Δεν φορούσα αλήθεια. Γιατί τι φορούσε? Δεν φαινόμουν καν εγώ. Δηλαδή. Ήταν μόνο το σπίτι αυτό και έγραψα ένα κειμενάκι πάνω στο βίντεο και πήγε 260.000 προβολές. Δηλαδή. Ναι, και λέω. Αυτό. Οκ, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ωραία αυτοί οι πειραματισμοί. Μέσα από τους πειραματισμούς βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα και ναι, ναι. Δεν είναι πάντα. Το κάθε κοινό έχει τις δικές του αντιδράσεις. Άρα είναι σημαντικό ο καθένας για το δικό μας κοινό να κάνουμε πειραματισμούς. Ωραία, λοιπόν, έχουμε φτάσει προς το τέλος μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη δική σου δουλειά στο κομμάτι του YouTube, γιατί έχεις κάνει κάποια πολύ καλή δουλειά. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βοηθηθεί και από τα δωρεάν βίντεο που έχεις, αλλά και τα courses που έχεις. Έχεις ένα course το οποίο μιλάς για το πώς να μιλάμε με αυτοπεποίθηση στην κάμερα σε 30 ημέρες. Νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα και σήμερα γι' αυτό, αλλά στο course φυσικά θα μπαίνεις περισσότερο σε βάθος σε αυτό το κομμάτι. Και το βασικό σου πρόγραμμα είναι το YouTube Success, επιτυχία στο YouTube, μια μέθοδος δηλαδή για να αναπτύξει κάποιος το επαγγελματικό του κανάλι στο YouTube. Έτσι. Επειδή ο κόσμος που ήρθε σήμερα ήξερε ότι διδάσκεις αυτό το πράγμα για το YouTube, θα ήθελες να μας πει λίγα περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα? Ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ σκόρπη πληροφορία μέσα στο YouTube, που ουσιαστικά αν κάποιος έχει το χρόνο να καταναλώσει πάρα πολλά, να ψάξει Ελλάδα, εξωτερικό, ενδεχομένως και να ανακαλύψει ποια είναι η μέθοδος για να στήσει το κανάλι του και κυρίως να προσελκύει
πελάτες για την επιχείρησή του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας και θέλει να αυξήσει το κύρος του. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έκανα είναι όσοι θέλουν να γλιτώσουν αυτό το χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμουν, λάθος, σωστό, λάθος, σωστό, κάθισα και κωδικοποίησα τη μεθοδολογία από το Α στο Ω. Mm-hmm. Τι χρειάζεται να κάνει ένας επαγγελματίας, όπως είπαμε, πώς να διαλέγει τα δημοφιλή θέματα του καναλιού του, πώς να γράφει αναλυτικά το σενάριο, mm-hmm. πώς να προωθεί τις υπηρεσίες του προσφέροντας ένα δωρεάν οδηγό. Έχοντας το email του θεατή, γιατί όπως ξέρεις, δεν γνωρίζουμε ποιοι μας παρακολουθούν μέσα στο YouTube. Άρα, ο μόνος τρόπος είναι να προσφέρεις κάτι σε αντάλλαγμα για το email. Mm-hmm. Πώς λοιπόν το κάνουμε όλο αυτό, πώς γυρίζουμε το βίντεο, πώς κάνουμε επεξεργασία, πώς κάνουμε πρόθεση. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή, θέλω να του φύγει η ανασφάλεια, τα κάνω καλά. Είναι mm-hmm. εντάξει. Χάνω χρόνο ή όχι. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δική μου έτσι, επιθυμία με το YouTube Success. Έχω πολύ ωραία έτσι, παραδείγματα ανθρώπων που το έχουν παρακολουθήσει και έχουν δει ήδη πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα αγαπημένο κανάλι, πολλά είναι, αλλά θα πω ένα, που είναι πολύ πρόσφατο. Η Μαρία Ιγούτου, η παθολόγος που έχει το κανάλι της, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Η γυναίκα μέσα σε 6 μήνες παρακολούθησε το YouTube Success και εκτόξευσε το κανάλι της. Απίστευτο. Φυσικά έβαλε σε εφαρμογή όσα μαθαίνει, γιατί όσες γνώσεις ή πληροφορίες και ανακαταναλώσεις, αν δεν αφιερώσεις το χρόνο να τα κάνεις πράξη, τίποτα. Μα τίποτα, όσο και 15.000. Τώρα, πρόσφατα έλεγε για μια φίλη μου ότι αγόρασε ένα κόρος 15.000 ευρώ Αμερική. Wow. Έχουν ξεφύγει εκεί οι άνθρωποι. Okay. Και δεν είδε κανένα αποτέλεσμα, γιατί νόμιζε ότι μόνο που θα το καταναλώσει αυτό το κόρος, κάτι θα γίνει μαγικά. Mm-hmm. Yeah. Δηλαδή, όλα θέλουν να αφιερώσουμε το χρόνο. Αυτό που καταφέρνουμε με το να παρακολουθούμε κόρσες, δηλαδή, έχουμε καταναλώνω πάρα πολλά τέτοια κόρσες, δεν ξέρω εσύ. Mm-hmm. Είναι ότι κερδίζω χρόνο. Δεν θέλω κάτι που το έχει ανακαλύψει ήδη κάποιος άλλος, να κάθομαι να το ανακαλύπτω μόνη μου εγώ. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Η δυσκολία βέβαια εδώ είναι ποιο κόρσο να επιλέξεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κόρσες. Και νομίζω ότι είναι για μένα δύο πράγματα. Το ένα είναι αν αυτός που το έχει κάνει το κόρσο έχει τα αποτελέσματα για τα οποία σου μιλάει και εσύ το έχεις κάνει αυτό. Και δεύτερον, αν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ταιριάζει με αυτό το οποίο θέλουμε, με τον τρόπο που βοηθάει εμένα να μαθαίνω. Και νομίζω ότι το κοινό το δικό σου και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μας βλέπουν σήμερα είχαν τη δυνατότητα, και που τους κοιτάμε στα μάτια πλέον, να συνδεθούν με αυτό. Να πω ότι το link και το πρόγραμμα αυτό υπάρχει στο Instagram μου, θα το βάλω και στο YouTube κάτω στα σχόλια. Και όσοι είναι στη λίστα μου, θα σας το στείλω και με email αύριο στο email σας, μαζί με την επανάληψη του σημερινού live. Οπότε αν μπείτε στο προφίλ μου στο Instagram, στο link, το έχω βάλει πάνω-πάνω, οπότε θα μπορείτε να βρείτε το course από εκεί. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πώς μπορεί να συνδεθεί μαζί σου κάποιος online από αυτούς που μας βλέπουν σήμερα και δεν είναι ακόμα συνδεδεμένος μαζί σου? Πολύ ωραία. Μπορούν είτε να παρακολουθήσουν το κανάλι Make Video Greece, είτε στο Instagram, αν θέλουν να μου στείλουν DM, το πιο εύκολος τρόπος είναι να με βρουν στο Instagram, σε μήνυμα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αυτά, Χριστίνα. Νομίζω είμαστε ακριβώς στην ώρα μας και 43. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εύκολες τις ερωτήσεις. Ήταν ωραία. Πιστεύω να βοηθήθηκαν οι άνθρωποι που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Το ελπίζω. Ωραία. Αυτά. Σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Εγώ θα κάνω την αποφώνησή μου και θα τα πούμε στην κορυφή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα, λοιπόν, για την καταπληκτική συζήτηση που είχαμε. Νομίζω πήρατε πολλές πληροφορίες, όπως και εγώ. Θα σας πρότεινα, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι το δικό μου και της Χριστίνας προφανώς. Το Make Video Greece είναι της Χριστίνας, το Greek Coach είναι το δικό μου. Στο podcast μου θα με βρείτε στο Spotify, το podcast που είναι επιτυχία με απλό τρόπο. Και ακολουθήστε με και στο Instagram, αν δεν με ακολουθείτε ήδη. Κάντε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr / list. Αύριο θα στείλω την επανάληψη του σημερινού live, καθώς και το link για το πρόγραμμα που έχει η Χριστίνα. Αυτά. Χαίρομαι που τα είπαμε ξανά. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.